Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Είπεν ο Κύριος ουδείς λίχνον άψας καλύπτει αυτόν σκεύη υπό κάτω κλίνης τίθησιν άλλε επιλιχνίας επιτίθησιν ίνα εις πορευόμενη βλέπωση το φως ουγαρεστή κρυπτόν ου φανερών γεννήσετε, ουδέ απόκριφον ου γνωστήσετε, και εις φανερών έλθει, βλέπετε ουν πώς ακούετε, ως γάρε αν έχει δοθήσετε αυτό, και ως εάν μη έχει, και όδοκι έχει να αρθήσετε απ' αυτού. Παρηγαίνοντο δε προς αυτόν η μήτυρ και η αδελφή αυτού και ούκη δυνατός συντύχειν αυτό δια των όχλων και απηγγέλει αυτό λεγόντων η μήτυρ σου και η αδελφή σου εστίκα συνέξω ειδήν σε θέλοντες ουδέ αποκριθείς είπε προς αυτούς μήτυρ μου και αδελφή μου ούτι εισήν ή των λόγων του Θεού ακούοντες και ποιούντες αυτό. Μητέρα μου και αδελφοί μου είναι αυτοί που έχουν το λόγο μου, ακούν το λόγο μου και ποιούν αυτόν, τον εφαρμόζουν δηλαδή στη ζωή τους. Μας διδάσκει ο Κύριος και σήμερα που εορτάζουμε τη σύλληψη της Αγίας Άνης, δηλαδή την σύλληψη της Θεοτόκου εις την άχρηντον κοιλία της Αγίας Άνης, της Αγιωτάτης Μητρός αυτής, θυμόμαστε αυτό το λόγο του Κυρίου, ότι μπορούμε και εμείς να γίνουμε συγγενείς του Κυρίου, εφόσον έχουμε το λόγο Του, το γνωρίζουμε, φροντίζουμε να Τον ακούμε και Τον εφαρμόζουμε στη ζωή μας. Και είναι υψίστη τιμή αυτή για εμάς. Αλλά πώς μπορεί να γίνει αυτό, εάν και εμείς μιμηθούμε τους Αγίους, την Αγία Άννα και τον Άγιο Ιωακήμ και φυσικά και την Υπεραγία Θεοτόκο, οι οποίοι είχαν το νου τους εις τον νόμο του Θεού, ήσαν δίκαιοι, εφάρμοζαν πάντοτε το θέλημα του Θεού, ποιούσαν τις εντολές του Θεού. Και έτσι ευαρέστησαν στον Θεό και αξιώθηκαν αυτής της υψίστης τιμής. Ημέν υπεραγία Θεοτόκος να είναι η μήτυρ του, η δε Αγία Άννα να είναι η προμήτωρ. Το μεν άφοβο και αγέροχο άλογο, το ζωηρό και υπερήφανο, ορμά χαρούμενο, όταν δεχθεί αναβάτη στη ράχη του. Και ένας δεκτικός νους, τέρπεται όταν δεχθεί το φως του Κυρίου και εισέλθει σε αυτό αφού ελευθερωθεί από τα νοήματά του, λέγει ο Άγιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος, απευθυνόμενος στον Θεόδουλο στο λόγο του το ψυχοφελή περινύψεως και αρετής. Η υπεραγία Θεοτόκος και η Αγία Άννα που εορτάζουμε σήμερα είχανε χαρά άφατη, απερίγραπτη, διότι αξιώθηκαν να διακονήσουν στο μέγα αυτό μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Λόγου. Γιατί ο νους τους ήταν βυθισμένος συνεχώς εις τον Θεό και γι' αυτό, όπως λέει ο Άγιος, ήταν τερπόμενος, εφρενόμενος δηλαδή. Γιατί έτσι γίνεται όταν ο άνθρωπος υπακούει στον νόμο του Θεού, προσεύχεται και όταν προσεύχεται, εφραίνεται. Γιατί όπως λέγει πάλι ο Λόγος του Θεού, εμνήστην του Θεού και εφράνθην. Με το που θυμάται ο άνθρωπος τον Θεό, με το που προσεύχεται έστω και ελάχιστα, γεμίζει με εφροσύνη. Πολύ περισσότερο όταν είναι συνεχώς μέσα στην προσευχή. Τερφθήσετε εν φωτή Κυρίου, λέει ο Άγιος. Όπως το ζωηρό και περήφανο άλογο, ύπος μεν θρασής, τής και γάβρος, εξάλλεται τερπνός, επιβάτη δεξάμενος,
αναπηδά με ευχαρίστηση μόλις δέχεται τον επιβάτη, τον αναβάτη, έτσι και ο νους δε ο τερπόμενος τερφθίσεται εν φωτή Κυρίου. Έτσι και ο νους που εφραίνεται γιατί είναι δεκτικός, θέλει τον Θεό, θα εφρανθεί εις δίνουν εις τας, θα εφρανθεί μπαίνοντας μέσα στο φως του Κυρίου, εις δίνουν εις τας προείας νοημάτων ελευθερούμενος, και θα μπει και θα είναι μέσα εκεί εις το φως του Κυρίου μέχρι το πρωί, ελευθερωμένος από τα νοήματα, τα δικά του νοήματα. Και λέγει στη συνέχεια ο Άγιος, θα βαδίσει από τη δύναμη της πρακτικής φιλοσοφίας του νου με άρνηση το ιδίο του εαυτού του σε άρρητη δύναμη που θεωρεί τα άρρητα και τις αρετές. Πορεύσεται δε εκ δυνάμεως φιλοσοφίας νου πρακτικής αυτό σε αυτόν ανανεύουν εις δύναμην άρρητων, αρρήτονται και αρετών θεωρητικήν. Θα πορευθεί με την δύναμη της πρακτικής φιλοσοφίας του νόος, αρνούμενος ο ίδιος τον εαυτό του, στην απερίγραπτη θεωρητική δύναμη των ανεκφράστων μυστηρίων και αρετών. Αρνείται ο άνθρωπος τον εαυτό του, αρνείται το θέλημά του, πάβει να σκέφτεται ό,τι τυχαίο και να ρεμβάζει, συγκεντρώνει το νου του εις τον Θεό και μπαίνει μετά στην δύναμη αυτήν του να δει τα ανέκφραστα μυστήρια και τις αρετές. Δέχεται αυτή τη δύναμη να μπορεί να βλέπει τα ανέκφραστα μυστήρια και τις αρετές. Πώς? Από με τη δύναμη του Θεού. Επειδή όμως εξασκεί αυτή την πρακτική φιλοσοφία του νοός, την αδιάλειπτη δηλαδή επίκληση του Θείου ονόματος και την ύψη, την εγρήγορση, την προσοχή. Όταν ο άνθρωπος αρνείται τον εαυτό του, τα θελήματά του, πάβει να αμελεί, πάβει να αφήνει το νου του να πηγαίνει εδώ και εκεί και το συγκεντρώνει στον Θεό δια της αδιάλειπτης επικλήσεως του Θείου ονόματος και δια της προσοχής, τότε δέχεται από τον Θεό αυτή την δύναμη να μπορεί να βλέπει τα ανέκφραστα μυστήρια και τις αρετές. Γιατί αυτό? Διότι δέχθηκε μέσα του, μέσα στην καρδιά του, στο βάθος της καρδιάς του, δέχθηκε το βάθος των υψηλών και θείων ενιών του Απείρου, ο οποίος έτσι θα του εμφανιστεί. Θα του εμφανιστεί ο Θεός των Θεών. Πορεύσετε δε εκ δυνάμεως φιλοσοφίας νου πρακτικής αυτό σε αυτόν ανανεύουν εις δύναμην άρρητων, αρρήτονται και αρετών θεωρητικήν και βάθος υψηλών του Απείρου και θείων ενιών εν καρδία δεξάμενος, οφθήσεται αυτό ως εφικτόν καρδία ο Θεός των Θεών. Θα βαδίσει από τη δύναμη της πρακτικής φιλοσοφίας του νου με άρνηση του ίδιου του εαυτού του σε άρρητη δύναμη που θεωρεί τα άρρητα και τις αρετές. Θα δει αυτά που δεν μπορούν να περιγραφούν. Και αφού δεχτεί το βάθος των θείων και υψηλών ενιών του Απείρου, θα φανερωθεί σε αυτόν όσο είναι δυνατόν στην καρδιά ο Θεός των Θεών. Όταν ο άνθρωπος σχολάζει στην ύψη και στην προσευχή, του εμφανίζει ο Θεός τα μυστήριά του και του εμφανίζεται και ο ίδιος. Ο νους τότε από έκπληξη δοξάζει με αγάπη τον Θεό που βλέπετε και βλέπει, και που τόσο για το ένα όσο και για το άλλο, και για το ότι βλέπετε και για το ότι βλέπει δηλαδή, σώζει ο Θεός εκείνον που στρέφει το βλέμμα του σε αυτόν. Επειδή ακριβώς ο άνθρωπος δίνεται έτσι στον Θεό με μια απόλυτη αφοσίωση, ο Θεός τον σώζει στρέφοντας το βλέμμα του το ηλαρό σε αυτόν. Ο δε νους εκπλαγής, βλέποντας ο νους δηλαδή τον Θεό να του εμφανίζεται,
τι κάνει, κυδαίνει αγαπητικός Θεόν το βλεπόμενον. Δοξάζει δηλαδή αγαπητικά τον Θεό, ο οποίος βλέπεται και βλέπει, βλεπόμενον και βλέποντα. Και δια τούτο κακίνο και εξαιτίας αυτού, δηλαδή το ότι ο Θεός βλέπεται από το νου και εκείνου το ότι ο Θεός τον βλέπει, σώζοντα τον εις αυτό νου, τον ατενίζοντα, σώζει εκείνον που κατά τέτοιο τρόπο τον ατενίζει, τον βλέπει τον Θεό. Ας ποθήσουμε λοιπόν και εμείς, όπως πόθησε και η Αγία Άννα και η Υπεραγία Θεοτόκος των Θεών, και ας επιθυμήσουμε να δούμε το πρόσωπό Του και να αξιωθούμε της Βασιλείας Του. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται, όπως μας λένε οι Άγιοι, αυτή η πνευματική ευρύγωση συνύψης, η προσοχή και η αδιάλειπτη προσευχή και η τήρηση φυσικά όλων των εντολών που κατορθώνεται με αυτή τη χάρη που προσπορίζει ο άνθρωπος στον εαυτό του δια της προσευχής και δια της ενατενήσεως του Θεού. Για τον άνθρωπο στηρίσει το Θείο θέλημα, τότε όπως μας έχει υποσχεθεί ο ίδιος, θα μας εμφανιστεί. Και επειδή ο άνθρωπος του Θεού αγωνίζεται συνεχώς να βλέπει τον Θεό και να βλέπεται από τον Θεό, ο Θεός τον σώζει και του αποκαλύπτει τα μυστήριά του. Τες της Αγίας Άνης Πρεσβείας Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.